όπως ήλθες στο ταξίδι της πνευματικής ανάπτυξης. Αυτός ο διαλογισμός είναι μία άσκηση για να σε υποστηρίξει στην εσωτερική κατάσταση της ισορροπίας μεταξύ αρσενικού και θηλυκού, την έννοια και την ουσία του εσωτερικού ιερού γάμου. Ετοίμασε έναν χώρο αγάπης στο χώρο σου, κάπου όπου δεν θα σε ενοχλήσουν για τα επόμενα λεπτά. Κλείσε τα μάτια και πρόσφερε στον εαυτό σου κάποιες στιγμές φροντίδας, κάνοντας ένα απαλό μασάζ με τα χέρια σε εκείνα τα μέρη του σώματος όπου αισθάνεσαι ένταση. Εισπνέεις και εκπνέεις αργά. Νιώσε το κέντρο σου στο σημείο κάτω από τον εφαλό, σταθερό και δυνατό. Καθώς αγγίζεις με τα χέρια σου σημεία του σώματός σου απαλά, άσε τους μίσου να ηρεμήσουν. Αρχίζεις να αισθάνεσαι τα 7 ενεργειακά σου κέντρα να ανοίγουν και να απορροφούν φως από την πρωταρχική πηγή της δημιουργίας. Λαμπερό και καθαρό φως που εισέρχεται στο ενεργειακό σου πεδίο και σε καθαρίζει. Συνδέεσαι με το ενεργειακό κέντρο στη βάση της σπονδυλικής στήλης, το κέντρο της γείωσης, το κέντρο που ενώνεται με τη μητέρα γη. Αγκυροβολείς το κέντρο της βάσης της σπονδυλικής στήλης μέσα στην καρδιά της μητέρας γης και επιτρέπεις στο ενεργειακό κέντρο της κορυφής του κεφαλιού να απογειωθεί προς τον ουρανό και να σε ενώσει με τον πατέρα ουρανό, ορίζοντας ως πρόθεση να επεκταθείς προς τις δύο μη άκρες αυτού του κόσμου, τη γη, τη μητέρα γη, τον ουρανό, τον πατέρα ουρανό. Νιώσε ένα χρυσό νήμα φωτός που κατεβαίνει από τον ουρανό προς τη γη και επιστρέφει από τη γη προς τον ουρανό. Η ροή του φωτός σε καθαρίζει και εξισορροπεί το γυναικείο γήινο κομμάτι σου και το αρσενικό ουράνιο κομμάτι σου. Νιώθεις την ιερή καρδιά στην περιοχή του στήθους να ανοίγει και να ξεδιπλώνεται για να συναντήσει την ενέργεια της πηγής και να επεκτείνεται στο σημείο όπου συγχωνεύονται μέσα σου η γη και ο ουρανός, στο σημείο της ιερής καρδιάς. Σπνέεις και εκπνέεις βαθιά. Με κάθε εισπνοή και εκπνοή αποδέχεσαι τα θεϊκά χαρακτηριστικά του αρσενικού και τα θεϊκά χαρακτηριστικά του θηλυκού μέσα σου. Είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, αποδέχεσαι και αγκαλιάζεις τις θηλυκές σου ιδιότητες της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας και αποκαθιστάς στρεβλωμένες ιδιότητες μέσα σου. Αποδέχεσαι τις αρσενικές σου ιδιότητες της γενναιοδορίας και της μεγαλοσύνης και αποκαθιστάς στρεβλωμένες αρσενικές ιδιότητες βίας, κυριαρχίας και ανταγωνισμού. Ολοκληρώνεις αυτή την εσωτερική συγχώνευση, αυτόν τον ιερό γάμο, με τη βοήθεια της Ίσιδας και του Όσιρη. Μέσα σου βρίσκεται μια τεράστια ενέργεια που από πολύ καιρό θέλει να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Τόσο οι
άντρες όσο και οι γυναίκες καλούνται τώρα να αγκαλιάσουν τα δύο μέρη τους που είναι ένα και να τα ξαναενώσουν σε ένα, έχοντας τη δυνατότητα να συγχωνεύσουν όλες τις θεϊκές τους ιδιότητες, αρσενικές και θηλυκές, και να μεταμορφώσουν τα στρεβλωμένα πρότυπα. Οραματίζεσαι να βρίσκεσαι σε ένα ξέφωτο και στο βάθος μπορείς να ξεχωρίσεις ένα ζευγάρι να στέκεται στην κορυφή ενός λόφου με τις πλάτες ενωμένες. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι αρσενικό, αν είναι θηλυκό. Νιώθεις την αίσθηση της ιερής ένωσης μεταξύ τους, της ένωσης της Ίσιδας και του Όσιρη, καθώς είναι ολόκληρη και ενωμένη εσωτερικά και εξωτερικά. Δώσε λίγο χρόνο για να εισπράξεις τις ιδιότητες του ιερού θηλυκού. Η Ίσιδα, η υποστηρικτική βασίλισσα, μια δυναμική και συμπονετική γυναίκα. Δες πόσο εσωτερικό σου εαυτός παρουσιάζει καθαρά τα γυναικεία του χαρακτηριστικά σε όλους τους οικογενειακούς και οικείους δεσμούς. Αγκάλιασέ τα. Το θρεπτικό και δημιουργικό γυναικείο σου κομμάτι. Ο Όσιρης κάποτε παγιδεύτηκε σε ένα ξύλινο κλουβί και πετάχτηκε στον ήλιο. Εκεί βρέθηκε παγιδευμένο το θεϊκό αρσενικό για αιώνες καταστολής, στρέβλωσης, παραμόρφωσης, ελέγχου και βίας. Αναπνέεις προσεκτικά και παρατηρείς πόσα στρεβλωμένα αρσενικά χαρακτηριστικά υπάρχουν στη ζωή σου και στις πράξεις σου. Αναγνωρίζεις πρότυπα συμπεριφοράς που καταστέλουν την αρσενική ψυχή, τη γενναιόδορη, φροντιστική και προστατευτική αρσενική φύση. Βάλε την πρόθεση να τα απελευθερώσεις, να παρατηρήσεις τις στρεβλώσεις, προκειμένου να πετύχεις την ισορροπία και την αρμονία μέσα σου. Η Ίσιδα δεν μπορούσε να ξεχάσει τον παγιδευμένο σύζυγό της. Τον έψαχνε παντού, μέχρι που ανακάλυψε τον Όσιρη στον πάτο του Νείλου και τον έφερε και πάλι στην επιφάνεια. Καθώς συνδέεσαι με τα ενεργειακά σου πεδία του αρσενικού και θηλυκού και αξιολογείς τα αρσενικά και θηλυκά χαρακτηριστικά σου, δεν μένεις παγιδευμένος σε αυτό το δίπολο, αλλά αγκαλιάζεις τη φυσική κατάσταση του εσωτερικού γάμου, εκεί που το αρσενικό και το θηλυκό εξισορροπούν μέσα σου. Το σκοτάδι της διτότητας, το φέρετρο της διαίρεσης που έχει επιβάλει ακροτηριασμούς στο σώμα σου, στο θεϊκό αρσενικό, στο θεϊκό σώμα του Όσιρη, τώρα θεραπεύεται. Το σώμα του Όσιρη, κομματιασμένο, τεμαχισμένο και πεταμένο διάσπαρτο δεξιά και αριστερά, καλείται τώρα να επανενωθεί μέσα σε κάθε άντρα και σε κάθε γυναίκα. Το μέρος της αρσενικής ενέργειας που εκφράζεται ως παραμορφωμένη δύναμη, έλεγχος και βία, τώρα μετατρέπεται συνειδητά και μεταφέρεται στο δημόσιο βίο, σε κοινή δράση, φέρνοντας γενναιοδορία και το μέγεθος της αρσενικής καρδιάς και πάλι στη θέση τους. Αυτές είναι οι ιδιότητες του αρσενικού σου.
και σε πουλί για να ανακαλύψει και να επανενώσει τα μέρη του σώματος του συζύγου της. Μέσα από τις ιδιότητες του θεϊκού, μέσα από την άνευ όρων αγάπη του θηλυκού, το αρσενικό υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή και αποκαθίσταται μέσα σου. Η Ίσιδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μαγικές της δυνάμεις, τη θρέψη και τη φροντίδα, τη δύναμη του μετασχηματισμού και τη δύναμη της ιερής μήτρας για να ξανακάνει ολόκληρο τον Όσιρη, βάζοντάς του επιδέσμους, κρατώντας τον ζωντανό. Και ο Όσιρης μπορεί να αποκατασταθεί μέσα στον εαυτό του και μέσα σε κάθε ανθρώπινο όν, για να επιστρέψει στην αυθεντική του δύναμη, να γυρίσει πίσω από τον κάτω κόσμο με αγάπη και κατανόηση. Χρησιμοποίησε αυτή τη στιγμή για να εντοπίσεις κομμάτια του πληγωμένου αρσενικού σου εαυτού και να επιτρέψεις στον συμπονετικό και θηλυκό εαυτό σου να τα αγκαλιάσει για να αποκαταστήσει την ενότητα μέσα σου. Η Ίσιδα θα υπερασπιστεί το τραυματισμένο εσωτερικό παιδί από επιθέσεις και από το σκοτάδι του εγωικού μυαλού, από κοινωνικά στρεβλωμένα πρότυπα, φίδια και σκορπιούς στο βάθος του Νείλου της ανθρωπότητας. Η Ίσιδα συμφιλιώνει τη δική της ολόκληρη κατάσταση και την ολότητα του Όσιρη και αποκαθιστά την ενότητά τους στο θρόνο. Είναι η θεά της προστασίας, όπως κάθε γυναικείο κομμάτι κάθε ανθρώπου. Αυτό, το θεραπευμένο γυναικείο κομμάτι, ένας μεγάλος μάγος, του οποίου η δύναμη ξεπερνά τους περιορισμούς και τις πεποιθήσεις, επανέρχεται μέσα σου με κάθε εισπνοή και εκπνοή και επιτρέπει στο θηλυκό θεϊκό φως να μαλακώσει την καρδιά και να εξισορροπήσει το ουράνιο με το γήινο. Με κάθε δράση, με κάθε λέξη, με κάθε σκέψη και δόνηση εκπέμπεις ουδέτερη αρσενική θηλυκή ενέργεια και υποδέχεσαι τον γήινο εαυτό σου όχι ως διτότητα, όχι ως διαχωρισμό, αλλά ως ευθυγράμμιση με ουδέτερη συνειδητοποίηση και αποδοχή. Ενθαρρύνεις την ενότητα σε όλους όσους βρίσκονται γύρω σου με κάθε τρόπο στην καθημερινή σου ζωή. Το θεϊκό σε θέλει ξανά ολόκληρο. Το θεϊκό είναι ακατανόητο και αδιαίρετο σε όλες του τις μορφές.